νομίζω ότι γίνεται φανές αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή της σύγκρουσης και το έχουμε συζητήσει, ότι δυστυχώς όσο θα περνάει ο χρόνος και θα επιμηκύνεται αυτή η σύγκρουση, πρώτον στο πεδίο της μάχης θα γίνεται πιο άγρια και πιο αποκτηνωμένη, γιατί είναι, καταλαβαίνετε, μία μάχη μέχρι σχάτων τουλάχιστον για την Ουκρανία και φυσικά πολύ σημαντική για το στάτους της Ρωσίας, και δεύτερον θα εμπλέκεται όλο περισσότερο ο δυτικός παράγοντας σε αυτό τον πόλεμο. Κατά συνέπεια θα πάμε σε κλιμάκωση. Δυστυχώς αυτό αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πάμε στη δεκαετία του 80 με ένα νέο ψυχρό πόλεμο τύπου Σοβιετικής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών της εποχής του Ρίγκαν. Δηλαδή εξοπλισμοί και προσπάθεια της μίας πλευράς να δημιουργήσει προβλήματα σε χώρες και περιοχές της άλλης πλευράς. Καταλαβαίνετε ότι το κακό σενάριο θα είναι πλέον να πάμε σε πολύ πιο δραματικές καταστάσεις στην Ουκρανία, διότι καταλαβαίνετε επίσης και γίνεται κατανοητό σε όλους πλέον ότι η Ρωσία δεν έχει επιλογή στο να μην νικήσει εμφατικά. Διότι αν δεν νικήσει εμφατικά, δεν θα μπορεί, θα χάσει το καθεστώς της μεγάλης δύναμης σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπετε και το εξίσου σημαντικό πέραν της σχέσης Αμερικής-Ρωσίας είναι η σχέση Ρωσίας-Κίνας και Κίνας-Αμερικής, και βλέπουμε λοιπόν αυτό το οποίο πάλι το είχαμε συζητήσει λίγο πριν το καλοκαίρι ή περίπου στο καλοκαίρι, ότι η Κίνα θα εμπλακεί έμεσα έως άμεσα, διότι δεν τη συμφέρει την Κίνα να χάσει η Ρωσία, γιατί γνωρίζει μετά ότι πλέον όλες οι αγγλοσαξονικές δυνάμεις και η Δύση θα στραφεί εναντίον της. Άρα για να λειτουργήσει ένα πολυπολικό σύστημα θα πρέπει να βγει η Ρωσία από από αυτή τη στενοπό, εγώ θα πω όχι τιμένη, να το πούμε έτσι, σίγουρα, και να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα καινούριο τρίπολο, μια ισορροπία του τρόμου βέβαια, αλλά ισορροπία σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν δυστυχώς δεν πάμε προς αποκλιμάκωση, νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές. Η επίσκεψη Biden εκεί σε συνδυασμό με την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία τη New Start, και φυσικά πλέον δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ερώτημα για το αν θα έχουν πυρομαχικά οι Ρώσοι, όπως καταλαβαίνετε από τη στιγμή που μπαίνουν οι Κινέζοι στην όλη εξίσωση. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι δυστυχώς πάμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Η οποία είναι στη γειτονιά μας, και ελπίζουμε να μην κλιμακωθεί, να μην πάμε στο άσχημο σενάριο της κλιμάκωσης και να πάμε τουλάχιστον στο σενάριο που περιγράψαμε μόλις πριν λίγο. Κάποιοι το ανέμεναν, κάποιοι το θεώρησαν έκπληξη, ας μην σταθούμε σε αυτό. Δείχνει το βαθμό εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο της Ουκρανίας, το βάθος, αν θέλετε, της εμπλοκής από τη μία και από την άλλη της δέσμευσης, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη το ότι οι Αμερικανοί έχουν αποφασίσει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και τον έχουν ήδη αυτόν σε σχέση με την Ουκρανία. Το λέω γιατί η επίσκεψη Biden έρχεται λίγες μέρες μετά τη δήλωση Μακρόν ότι η Ρωσία πρέπει να ιτηθεί αλλά να μην καταστραφεί. Η άποψη δική μου είναι ότι έχει δίκιο ο Μακρόν, και την αντιδήλωση Ζελένσκι ότι τι είναι αυτά που λες, χάνεις το χρόνο σου συνομιλώντας με τον Πούτιν. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο Biden εχθές με την επίσκεψή του εκεί ήθελε να δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας, όποια και αν είναι η εξέλιξη.